Μάχη για τη ζωή του δίνει 35χρονο ηλεκτρολόγο από τον Άγιο Νικόλαο. Έκρηξη των εργατικών ατυχημάτων. Κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών στο νομό Λασιθίου. Περίεργη υπόθεση κακομεταχείριση βρέφου μόλι 50 ημερών στα χανιά. Τι λέει ο ιατροδικαστή. Στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου νοσηλεύονται οι γονεί. Καταβάλλεται προσεχώ η ενιαία ενίσχυση. Ανησυχούν οι παραγωγοί για παρακρατήσει φωτιά λόγω οφειλών σε εφορίε και ασφαλιστικά ταμεία. Ποιε οι εκτιμήσει που πέφτουν στο τραπέζι για το λάδι και πω το αγουρέλαιο της Μεσσηνίας μπορεί να επηρεάσει ανωδικά και την τιμή του κριτικού χρυσού. 42 χρόνια μετά, ο ήρωα στη Στυλιανός Πρινιανάκη επέστρεψε στους στόλου. Συγκινητικέ στιγμέ. Με τη μέθοδο του DNA ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα των 16 Ελλήνων αγωνιστών 42 χρόνια μετά την αποστολή αυτοκτονία των ηρωικών καταδρομέων που αψήφισαν τι εντολέ και απογειώθηκαν από τη βάση τη Ούδα για να ενισχύσουν του Κύπριου κατά την εισβολή του Ατύλα.